Χωρίς απόφαση παρά μόνο με διαπιστώσεις για το θέμα των πυρηνελεουργίων κύλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Οι παρατάξεις δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε απόφαση αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί η ρήπανση, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως πρόβλημα υπάρχει. Διότι οι ευθύνε ανήκουν και στην περιφέρεια, τι να κάνουμε, δεν προλάβαμε σε τέσσερι μήνε καθοριστικές ευθύνε, διότι εμείς δίνουμε άδεια. Συγγνώμη και από τον Άπλιο και από την Καλαμάτα και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Τι εμείς φέραμε το Δημόκριτο. Εγώ τον έφερα το Δημόκριτο. Εγώ έφερα τα διαπιστευμένα εργαστήρια προκειμένου να δούμε τα προβλήματα στην πραγματική τους διάσταση. Και αυτά που ακούω τώρα πάλι δεν ισχύουν. Ο επικεφαλή τη αγωνιστική συνεργασία, Θανάσης Πετράκο, παρουσίασε λεπτομερό το πρόβλημα, προτείνοντα ακόμη και την μετεγκατάσταση, κάτι που δεν άφησε ασχολία στο και ο να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα αναπτυξιακό όπως ζήτησε η Ιταλική κυβέρνηση και το χρηματοδότησε α, με σημαντικό ποσοστό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα η υγεία και βεβαίως πρέπει να ζητήσουμε από τις υπηρεσίε μας να κάνουν αυτό που πρέπει. Να αλλάξουμε και διευθυντέ, να αλλάξουμε και υπευθύνους την παρουσίαση μιας επιστολής με την υπογραφή γιατρού από το νοσοκομείο της Καλαμάτας έκανε η κυρία Ντίνα Νικολάκου ζητώντας διευκρινήσεις για τις επιπτώσεις που μπορεί τα πυρηνελεουργία να έχουν στην υγεία. Ενώ από την πλευρά του ο κύριος Μαλτέζος αναφέρθηκε στην απάντηση που είχε στείλει σε ανάλογο ερώτημα από γιατρό της Αργολίδας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργεια. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν και αποδεικνύουν, όπως λένε αυτές οι αποφάσεις, ότι εκεί παίζουμε με το θάνατο, δεν μπορούμε να μιλάμε για κλίσιμο κλείσιμο τοπινελουργίων. Υπάρχει καπνός, υπάρχει οπτική ρήπανση, υπάρχουν οσμές, υπάρχει με άλλα λόγια ένα συνέστημα υποβάθμισης της ποιότητας καθημερινότητάς μας ασχέτως του αν πράγματι βλάπτεται ή όχι ουσιαστικά η υγεία μας. Ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων πρότεινε να ασκηθεί πίεση για ενιαίο θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την λειτουργία των πυρηνελεουργείων, ενώ δήλωσε πως πρέπει οι άδειες να δίνονται υπό